Ιστορία έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην μακρινή Μελβούρνη. Το πρωί της Κυριακής, μετά από συγκλονιστικό αγώνα σχεδόν 4 ωρών, κατάφερε να νικήσει τον Ρότζερ Φέντερερ με 3-1 σετ και να προκριθεί στα προημιτελικά του Open της Αυστραλίας, ενός από τα 4 τουρνουά Grand Slam που διεξάγονται κάθε χρόνο. Ο Φέντερερ, κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών με βάση τους τίτλους που έχει κατακτήσει, κατάφερε να κερδίσει στις λεπτομέρειες του tie break το πρώτο σετ. Με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο, ισοφάρισε ο Τσιτσιπάς και πήρε προβάδισμα όταν κατέκτησε με 7-5 το τρίτο σετ, κάνοντας break στο σερβίς του ινδάλματός του. Συγκλονιστικό και το τέταρτο σετ που αποδείχτηκε ότι ήταν το τελευταίο του αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να είναι πιο ψύχρεμος στα κρίσιμα σημεία και να πετυχαίνει την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του, υποχρεώνοντας τον μεγάλο Τζον Μακενρό να λέει ότι παρακολουθήσαμε μια αλλαγή σκυτάλης. Ξέφρενε και οι πανηγυρισμοί χιλιάδων Ελλήνων στην Μελβούρνη που βρέθηκαν εντός και εκτός του γηπέδου. Στα προημιτελικά του Open της Αυστραλίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, διεκδικώντας την είσοδό του στην τελική τετράδα του τουρνουά.